Χαίρετε. Η σημερινή Αριστοτρίτη γυρίζεται Σάββατο 30 Ιανουαρίου του 2021 αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου σεμιναρίου του διαδικτυακού για το συναισθήματα του φόβου και του άγχους, τον εντοπισμό τους και τη διαχείρισή τους. Παρόλο που ήμασταν 4 ώρες και στο σεμινάριο, ζήτησα από την Αριστονίκη να παραμείνει για να γυρίσουμε την Αριστοτρίτη, η οποία θα μεταδοθεί, παρακαλώ πολύ, την ημέρα των γενεθλίων της Κυριακής, την 3η 2 Φεβρουαρίου 2021, να ζήσει το κορίτσι μου. Ναι. Γίνεται 21 έτους σήμερα, την έχω γεννήσει την ημερομηνία που θα μπορούμε να ξέρουμε την ηλικία της άνετα. 2 Δευτέρου 2000 γεννήθηκε, 2 Δευτέρου 2021 τα γενέθλια της σήμερα. Σου είπα να παραμείνεις να το γυρίσουμε, γιατί θέλω να κάνουμε έτσι ένα απολογισμό για το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο και να μοιραστούμε μαζί με τους φίλους εδώ στην Αριστοτρίτη τα πολύ όμορφα πράγματα που βγήκαμε μέσα από το σεμινάριο. Θες να μιλήσεις εσύ, να μιλήσω εγώ, τι θες? Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατήρησα ήταν ότι ήμασταν μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Αναπτύχθηκαν έτσι πάρα πολύ όμορφα πράγματα, στοχαστικά, φιλοσοφημένα, πολύ στοχευμένες οι ερωτήσεις των φίλων, καλοπροαίρετη κριτική και γενικότερα προθυμία για άνοιγμα και για έκφραση και συζήτηση. Αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφο να γίνεται. Μας ευχαριστεί πολύ, γιατί σκεφτόμαστε ότι ο κόπος μας και όλη η προσπάθεια του να διαβάσουμε, το να προετοιμαστούμε. Όλη η προσπάθεια του να διαβάσεις, του να προετοιμαστείς, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι εσύ είσαι η ακαδημαϊκή υπεύθυνος του σεμιναρίου και εσύ ετοιμάζεις το εκπαιδευτικό υλικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά πάλι. Πόσα βιβλία διάβασες τώρα? 53. Αυτό είναι το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο. Το πρώτο ήταν εισαγωγικό για τα συναισθήματα, που ήταν περισσότερο θεωρητικό. Αυτό είναι πιο πρακτικό και διαφάνηκε και στην 1,5 ώρα που αφήσαμε στο τέλος, που βγήκε ο κόσμος και μίλησε, ότι μία ερώτηση ήταν καλύτερη από την άλλη. Και την ώρα που έκανε κάποιος από τους παρευρισκόμενους την ερώτησή του, γυναίκες μόνο έκαναν, είχαμε και άνδρες μαζί μας, αλλά γυναίκες μόνο βγήκαν να μιλήσουν, που είμαστε και πλειονότητα και στο κανάλι και στα σεμινάρια. Την ώρα που έκανε την ερώτηση μία από τις κοπέλες που συμμετείχαν στο σεμινάριο, οι υπόλοιπες έγραφαν στο chat, «Α, αυτό ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ, πόσο καλά έχεις διατυπώσει την ερώτηση, είναι κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα». Να πούμε έτσι ενημερωτικά για όσους ενδιαφέρονται ότι το ερχόμενο Σάββατο, πόσες έχει το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου θα είναι το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο για το φόβο και το άγχος. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο τον σύνδεσμο για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Εάν υπάρξει συζήτηση, μπορεί να γίνει και το επόμενο Σάββατο, ακόμη δεν ξέρουμε. Αλλά σίγουρα θα έχει σεμινάριο το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου. Σε αυτό το σεμινάριο, η Αριστονίκη μας εξήγησε μέσα από πηγές και μέσα από την επιστημονική βιβλιογραφία τι σημαίνει το συναίσθημα του άγχους, τι σημαίνει το συναίσθημα του φόβου καταρχάς, το οποίο ο φόβος είναι ένα από τα 4 βασικά συναισθήματα. Όπως έχουμε πει και στο εισαγωγικά σεμινάρια για τα συναισθήματα, η χαρά, η αγάπη, ο φόβος και η λύπη είναι τα 4 βασικά συναισθήματα. Και από αυτά τα 4 προκύπτουν δεκάδες δευτερογενείς συναισθήματα. Σε αυτό το συγκεκριμένο σεμινάριο, η Αριστονίκη επέλεξε να μιλήσει για το πρωτογενές συναίσθημα του φόβου και να το συνδέσει με το δευτερογενές συναίσθημα του άγχους. Και μας έδωσε έτσι με πολύ ξεκάθαρο τρόπο να καταλάβουμε τι είναι ο φόβος, γιατί προκύπτει ο φόβος, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φυσιολογικό να έχουμε φόβους. Μας έχει μιλήσει για τους φόβους στην παιδική ηλικία, οι οποίοι είναι απαντώντες στο 95% των παιδιών. Μας έχει μιλήσει για την επιδημιολογία του φόβου σε όλους τους ανθρώπους, τους ενήλικες. Μας έχει ξεκαθαρίσει πώς προκύπτει το άγχος μέσα από το φόβο, πώς διαχωρίζεται το άγχος από το φόβο, πώς διαχωρίζεται ο φόβος από τη φοβία. Μας έχει μιλήσει για τις βασικότερες ψυχικές διαταραχές που έχουν σχέση ή εκπηγάζουν από το φόβο και το άγχος. Μας έχει μιλήσει για τις εξειδικευμένες φοβίες. Και έχουμε κάνει και μία πάρα πολύ ωραία συζήτηση και για το φόβο του θανάτου
που είναι ένας υπαρξιακός ουσιαστικός φόβος, για το φόβο του Θεού, για το πώς χρησιμοποιείται ο φόβος στη χειραγώγηση των μαζών και την οικονομική και την πολιτική και τη διοικητική χειραγώγηση των μαζών. Α, είναι τόσα πολλά. Τι να θυμηθώ. Α, επίσης το σεμινάριο μας έχει μιλήσει για την ψυχική ανθεκτικότητα ή αλλιώς resilience, που είναι μια έννοια που έχουμε αναλύσει πολλές φορές και στο κανάλι και μας έχει δώσει και ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μας βοηθήσει διαβάζοντας το και να κάνουμε μια εκτίμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας που έχουμε, αλλά και να πάρουμε και πρακτικές ιδέες για το τι σημαίνει ακριβώς ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα είναι το ψυχολογικό εργαλείο με το οποίο αντιμετωπίζουμε το φόβο τον υπερβολικό, τη φοβία και το άγχος. Γιατί όπως μας έχεις πει, υπάρχει και δημιουργικός φόβος που είναι χρήσιμος και δημιουργικό άγχος που είναι χρήσιμο επίσης, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από την άλλη πλευρά του νομίσματος, από την υπερβολή του φόβου, από την υπερβολή της φοβίας, από την υπερβολή του άγχους. Και επίσης όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο, το λέμε και από εδώ, θα πάρουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πέραν από τη βεβαίωση για το ότι συμμετείχα στα σεμινάρια, θα πάρουν και τις σημειώσεις, τις περιληπτικές από τα σεμινάρια, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και το ερωτηματολόγιο για την ψυχική ανθεκτικότητα. Πολύ, πολύ επίκαιρο θέμα, πάρα πολύ επίκαιρο θέμα τώρα που είμαστε εν μέσω πανδημίας και εν μέσω καραντίνας και εν μέσω... τόσο και γενικά όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε, που είχαμε, που δεν τα υπολογίζαμε γιατί τρέχαμε να προλάβουμε τις δουλειές μας και όλα τα όνειρά μας από πίσω, τώρα ξαφνικά βγήκα σαν τις ερηνίες, μας έχουν περικυκλώσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία και όλα τα υπόλοιπα που ξεπήδησαν από το βάθος της ψυχής μας. Έχει γίνει ένα κράμα αρνητικών έτσι συναισθημάτων, το οποίο σίγουρα μας πνίγει όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τη δική του ψυχοσύνθεση, τη δική του ιδιοσυγκρασία, το δικό του ψυχομεγάλωμα. Όλα αυτά μας επηρεάζουν σίγουρα και γι' αυτό ακριβώς επιλέξαμε το φόβο και το άγχος ως το πρώτο εξειδικευμένο σεμινάριο για τα συναισθήματα, γιατί βλέπουμε παντού γύρω μας να υπάρχει. Υπάρχει, είναι το συνέστημα που είναι το πιο ευπόλυτο εν μέσω πανδημίας. Πολύ πουλιέται, πολύ πέραση έχει, πολύ προσφορά. Οπότε το θέμα είναι να επιλέγουμε τι αγοράζουμε, να επιλέγουμε τι... Επιλέγουμε να μας ανησυχεί, να κλείνουμε τα αυτιά μας στις σιρήνες του φόβου και να μπορούμε μέσω της ψυχοεκπαίδευσης να ξεχωρίζουμε τι είναι τι, πώς να το αντιμετωπίζουμε και γενικότερα να βοηθάμε αυτοφροντίζοντας τον εαυτό μας για να γίνεται καλύτερος, ανθεκτικότερος, για να περάσει όλο αυτό όσο γίνεται πιο ανώδυνα, τουλάχιστον στη ψυχολογική μας πορεία, γιατί όπως έχουμε πει και στο σεμινάριο, δυστυχώς ο κορονοϊός χτυπάει πάρα πολύ έτσι έντονα το νευρικό σύστημα και όσοι έχουμε προδιάθεση σε φοβίες, άγχη, καταθλίψεις... Όταν λες ο κορονοϊός, εννοείς η πανδημία του κορονοϊού. Και η πανδημία, αλλά και η ίδια η ασθένεια, χτυπάει το νευρικό σύστημα. Γι' αυτό και είναι γνωστή και η ψύχωση του κορονοϊού, γιατί όσοι έχουν κληρονομικότητα, γονίδιο, προδιάθεση προς την ψύχωση, μπορεί να εκδηλωθεί από τον, αν νοσήσουν από τον κορονοϊό. Αυτές είναι οι σύγχρονες μελέτες που έχουν γίνει. Λέγεται ψύχωση του κορονοϊού, έτσι είναι γνωστή. Εδώ μπορεί να σας υπενθυμίσω ότι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου δεν αφήνει καμία καινούργια μελέτη που να βγει να πέσει κάτω χωρίς να τη διαβάσει και να τη ξεσπλαχνίσει. Και όσοι συμμετείχουν στο σεμινάριο και θα συμμετέχετε και το Σάββατο, θα καταλάβετε την πολυδιαβασμένη μας και πόσο χρήσιμο είναι αυτό για μας. Πάρα πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Να κλείσουμε με αυτό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι βγήκε μια φίλη και είπε ότι είχε συγκεκριμένη φοβία της οδήγησης. Εντάξει. Και σχολίασε μας έδωσε πληροφορίες σχετικά με το ψυχολογικό της ιστορικό. Και από την ιστορία που μας είπε εκείνη, αλλά και από όσα έγραψαν οι άλλες οι φίλες στα σχόλια, διαφάνηκε ένα μοτίβο. Ότι μπορεί μια γυναίκα δυνατή, δυναμική, αυτρόμητη, αφόβητη, που να αντιμετωπίζει πολλές δύσκολες συνθήκες, μπορεί
να έχει μία φοβία πολύ συγκεκριμένη, όπως τη φοβία της οδήγησης, η οποία αυτή η φοβία να μην είναι παρά ένα σύμπτωμα, ένα καμπανάκι που λέει ότι κάτι πάει χ και χρειάζεται ένα ψυχοφροντιστής. Και η συμβολική δηλαδή πλευρά οπτική των φοβιών, η οποία ταιριάζει περισσότερο με την ανθρωπιστική προσέγγιση, γιατί στο σεμινάριο Αριστονίκη μίλησε για τις διάφορες προσεγγίσεις, τις θεραπευτικές, τις ψυχοθεραπευτικές που υπάρχουν, και επίσης μιλήσαμε και για το ότι στην περίπτωση που υπάρχουν φοβίες συγκεκριμένες ή σοβαρές αγχώδεις διαταραχές ή καταθλίψεις και όλες αυτές οι καταστάσεις, ίσως η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση να είναι συνδυασμός ψυχοθεραπείας και ψυχοφαρμακοθεραπείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη, για την τόση πολλή δουλειά που έκανες για το σεμινάριο. Εγώ νιώθω κάθε φορά πιο μορφωμένη που κάνουμε ένα σεμινάριο, και θα τα πούμε και με τους φίλους τη Παρασκευή που μας έρχεται, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 Φεβρουαρίου, 3 με 7 ώρα Ελλάδος. Στην περιγραφή του βίντεο αυτό, του βίντεο αυτού, θα βάλω και το link για τα σεμινάρια, και μπορείτε να γράψετε και εσείς τα σχόλια όσοι έχετε συμμετέχει στο... Έχετε συμμετάσχει? Συμμετάσχει. Μετά από τόσες ώρες, όσοι έχετε συμμετάσχει απόψε που γυρίζουμε την Αριστοτρίτη στο σεμινάριο, να γράψετε και εσείς τη δικιά σας την εμπειρία. Φιλιά σε όλους, καλή μέρα. Να ζήσουν όλοι όσοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί σίγουρα... Να ζήσεις, Κυριακή μου, φιλιά! Έχουν κι άλλοι γενέθλια εκτός από την κοριτσάρα μας. Χρόνια μας πολλά όλους, φιλιά. Όσοι γιορτάζουν, να ζήσουν με υγεία και ό,τι ποθούν. Είναι και της υπαπαντής σήμερα. Ήταν η αγαπημένη μου εκκλησία της υπαπαντής στην Θεσσαλονίκη, γι' αυτό επέλεξα να γεννήσω την Κυριακή 2 Δευτέρου 2000, γιατί ήταν η αγαπημένη εκκλησία που κλεισεζόμουν της υπαπαντής, και μετά συνειδητοποίησα ότι επέλεξα αυτή την ημερομηνία 2-2-2-0-0-0, μια ολόκληρη επικοινωνία για μια ολόκληρη κοράσα. Είμαι μαμά, παπά, κουκουβάγια. Φιλιά, θα τα πούμε ξανά το Σάββατο. Φιλιά, φιλιά.